συνδεόμαστε ζωντανά με τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδωρών Λυκάβητων, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Επιπονθεί και κλείβει η ψυχή μου εις τον σοβλός του Κυρίου. Πέκονέσονται, ο δε βασιλεύς εφραθίζεται επί το Θεό, επενεθίζεται πάς ομνίο εν αυτό, ό,τι εν εφράγει στόμα λαλούνται άδικα. Εν της όρθρε μελέτων εισέ, ό,τι εγενήθη βοηθός μου και της γέμι το πτερίγος το γαλιάσαμε. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω μου σου, εμού δε αντελάβεται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νίκαι αίτη στους αιώνας των αιώνων αμή. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Κυρελέσον, 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 κυρελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νίκαι αίτη στους αιώνας των αιώνων αμή. Κύριε ο Θεός, σωτηρία μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Ιθεθέτω ενοπλώσου προσευχή μου, κλείνω το ούσου στη δέησή μου. Ό,τι επλήσει κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου, το αδικήγησε. Προσελογήστη μετά το καταφαινόντο. Ελάκω ευγενήθη, ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθεύγονται εντάπω, ον ούκε εμνίστη έτη, και αυτή εκ της χειρός σου απόστα. Έθεντο με ελάκω κατωτάτω και εν σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επεμέ πεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στου μετεωρισμού σου επίγαζες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντο με βδένιμα εαυτής. Παρεδόθηκε ούκε σε προβόμη η οφθαλμή μου η σένης αποφτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα διεπέτασα προσέ τα χείρα μου. Μην τις νεκρής ποιείς στα μάτια οι ιατροί αναστήσουν και εξομολογήσονται. Μην διηγήσετε της εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Λύνος είσαι νοσκότητα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελεσμένη. Παγώ προσε, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ότι, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Στοχός είμαι εγώ και εγκόπης, εκ νεότητός μου υψωθείς, δε ταπεινός και εξυπορείς. Επεμέ διήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξά με. Εκύκλωσά με ως είδωρ όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλο και πλησίω και τους νοστούς μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκρεξα και νυχτή εναντίον σου. Εισεθέτω ενώπιό σου προσευχή μου, κλείνω το ούσου στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντώνουν το όνομα του Άγιο αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάνουν πάσα σας τα αποδόσεις αυτού. Τον εφυλατεύοντα πάσα ανομία σου, τον ιόμενο πάστα νόσου του, λυτρούμενο φορά στη ζωή σου, τον σεφανούντα εν ελέγχει τιμή. Τον επιπλώνταν εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάση αδικουμένη. Σε γνώση τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη ίση δηλαδή τα θελήματα αυτού. Η κτήρμο και λέει μόνο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεγχο. Ού και στέλο ολυθίσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ού κατά τα νομία Σιμών επίση ημί, ουδέ κατά τα μαρτία Σιμών ανταπέδω και νημί. Ό,τι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέω σε Κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτό. Καθώ απέχουσα να το λέω από δημόνε, μάχρυνα πιμώντα τα νομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατήρι ου, ο κτήρι σε Κύριο του φοβουμένου αυτό. Ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνίστη ο τυχούς έλ. Άνθρωπος ως υπόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άθρος του αγρού ούτως εξαθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται την τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος.
φοβωμένος αυτό. Και η δικαιοσύνη αυτού επιμίσει ό,τι τριλά στη διαθήκη αυτού και μενημένη στον εντολό αυτού του πίεσε αυτά. Κύριος σε τον ουρανό, είμαστε στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπότη. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύει. Ποιούνται στο λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εφαντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Επαντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσα τη προσευχή μου, ενώρτησε τη δέσή μου εν την αληθεία σου, εισάκουσα ο μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει τη κρίση μετά το δούλο σου, ότι ού δικαιοσύνεται ενώπιο σου παζό. Ό,τι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε η γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στο νεκρού αιώνα και κυδίασε με μέ το πνεύμα μου, είναι μια τεράστια καρδία μου. Εμνήσει ημερών αρχαίων εμελέτη, εν πάση έργη σου επίμαση το κυρό σου εμελέτη. Διεπέτασα προσέ τα χείρα μου, ψυχή μου διαρρυδρό. Τα χείσα ακουσό μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και με οδύσω με σκαταβαίνω στη λάκα. Ακουστώ πίσω μου το πρωί το ελαιό σου, ό,τι επισύλπησα. Γνώρισα μου, κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε την προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατεύθυνο. Δίδαξό με του ποιήτω ελιμά σου, ότι εσύ ο Θεό. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγήσει με γευθεία ένα και το όνοματό σου, κύριε, ζήσουμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε θλίψω στην ψυχή μου και το ελέσω ξελοθρέψω στο εχθρό μου. Και απολύς πάντα σου θρύβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλα σου ημί. Εισάκουσα μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη έρθει στη κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσα μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη έρθει στη κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγήσει με γευθεία. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύμα του. Και νίκαια είτε στου αιώνα των αιώνων αμή. Αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεός. Η ελπίση μόνο, Κύριε, δόξα σου. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησου. Με της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησου. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, στα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησου. Υπέρ του Αγίου οικοτούτου και του μεταπίστους ευλαβίας και φόβου θεησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησου. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησου. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου, του Τιμίου Πρεσβυτέριου της Χριστοδιακονίας παντός του Κύρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησου. Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας είναι αυτό, και του Φιλοχρήστου στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησου. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστη κούντρων αυτές του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησου. Περιπλασίας αέρνα φορείας των καρπών της γης, ηκερών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησου. Περιπλεόντων οδηπόρων των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησου. Περιτουριστήν ημάς από πάσης θλίψης, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησου. Αντιλάβους όσων ελέησουν και διαφυλάξουν ημάς ο Θεός της η χάρη τη, Κύριε ελέησου. Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μονεύσαντες έντους και αγγέλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθόμεθα. Συ Κύριε. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια η και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
πάντα τα εύγλωσσαν και το όνομα του Κύριου ημίν αμήν αυτούς, Θεός Κύριος και επεφάνην ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν όνομα του Κύριου. Ωρα Κύριο, έγινε το αυτή και έστι θαυμαστή εν ουθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επεφάνην ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν όνομα του Κύριου. Τη σοφία των λόγων κατοπλούτησαντε, τι ευσεβείε προστήρε και υποφύτε σοφή, ανεδείχθητε η μη Χριστού κηρύττοντε. Ο αρτέρα με κλεινέτε, διέ και ο λιμπά, ο σύμπαντρε και ροδίων, Απόστολοι Θεηγόροι, φωταγωγή των καρδιών ημών. Των οσίων των βίων εκ μιμισάμενο, ενεσχάτη τη χρόνη, πατέρα Αρσένιε. Επληρώθης δωρεών του Θείου Πνεύματος και θαυμάτων και γονός Θεοφόρε Αυτουργός παρέχεις εν ιεκάστο τας εκ Θεού χορηγίας τες οικεσίες σου προς Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιόι και Αγίου Πνεύματι Χριστόν ομολογήσας επί των ασεβούντων ειδωλομανίας το θράσος καθήλες αυτοφόρε. Δόξη σε γέννη κοινωνός, αγώνας πολυτρόπους ενεργών, δια του τους εουρέστα ως νικητή, τιμών εσύ εγώμεν. Δόξα το παρασκούντης ίσχυν, δόξα το σε στέφανος αντί, δόξα το ενεργούν τη δία σου πασινιάματα. Και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, του Γαβριήλ θα εξαμένους η Παρθένε το χαίρε, συντυφωνίες αρκούτο των όρνων δεσπότης, εν σίτη Αγία Κιβωτό, ως έφη ο δίκαιος Δαβίδ, εδείχθης πρατητέρα των ουρανών, βαστάσασα τον πτήστην σου, δόξα το ενικήσαν τη εν σύ, δόξα το προελθόν τη εξού, δόξα το ελευθερώσαν τη ημάς, δια του τόκου σου. Κύριε ελέησον, λαούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητη. Κύριε ελέησον, της Παναγίας Ακράντο, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μονεύσαντες εύθους και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε, ότισον το κράτος και σου εστιν βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, ανέτειλας ημίνος νεόφωτον άστρων, ασκήσει αρετών και ρωσίων καμάτων, Αρσένιε μακάριε και λαμπρίνησε κάστοτε, τα τυχάς ημώτες νοητές ποταργίες, όθεν σήμερον την φωτοφόρο σου μνήμη, Πέδρος εορτάζομαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Θεόν υπερφυός η λαβούσα Παρθένε και τέξα σας αρκείς ημών σωτηρίαν. Δισεύαστο κατάκριμάτος ο τόκο διέλυσας, ο θελήσον μου τους των πνευμάτων συνδέσμους και μετάνοιαν ειλικρινή μη παράσχω ως μήτυρ του κτίστου μου. Ως η της ίχνεση ακολουθήσας θερμός, ασκήσει διέλαψας και αρετών το φωτί αρσενιεώσιε, όθεν Καπαδοκία έτσι πάτε καυγάτε, πάσα δε σε γύρι, η Χριστού Εκκλησία εμφύλατε πρεσβείες σου, απαύσως αγλώνη του. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων να μη. Χριστόν ως εκείσας των επιπάντων Θεών, ερίσω των άνθρωπων εκ της αρχαίας αράς, Παρθένε Πανάχραντε, όθεν σε ως αιτίαν σωτηρίας υμνούμεν, άμα δε και κρυπίδα της ελπίδας βεβαίαν, αλλό Θεό γεννήτων, δίδου ημιν τα κρίτωνα. Ως αιώας ως ήλιος νοητός, εν εσκάτες ημέρες αναφανή,
ακτήσει του βίου σου και το φέγγι της χάρης, τι τον παθώς και δάζεις ολίγνην εκάστοτε και πάντας διεγείρεις προς θείαν αγάπηση. Ο Θεέν αφαρσίας δεδεμένος του γέρας, θωράσπασης λύτρωσέ του σε φόβο τυγόντασε, αθλοφορέα, θεοφορέα, αρσένιε, πρεσβεύον εκτενώς τον Χριστό των δεσμάτων αφεσιδωρήσαστε, της ευλάβος προσιούσι της της λειψάνησου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Συλλαβούς αφράστος εν σιγαστρή, αυτόν απεγγείσας Θεόν άμα και άνθρωπος, ατρέπτος ασυγχύτως διέλεος άπειρον, λυτρουμένος των κόσμων της πάλε κακώσεως, όθεν σε υμνούμεν ασυγχύτης εν ύμνης, και πίστη δοξάζομεν των απόρριτων τόπων σου, Θεότο και πανύμνητε, ρέζευετος ο Υιό και Θεό, τον άφε συντορίσαστε, της ευλάβας προσκυνούσιν, αΐ την πρεσβεία σου. Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελεός και κατά το πλήθρον των νυχτυρμών σου εξάλληψε το ανομιμά μου. Επιπλέω πλήνομαι από την ανομία μου και από την αμαρτία μου καθάρισόμε. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσω και η αμαρτία μου ενώπιό μου εσύ διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτο και το πονηρό ενώπιό σου επίσης, όπως άδικε ο Θεός εν τη λόγη και νικήσε το πληρεστέσαι. Ιδού γάρα να νομία συνελήφθη και να μαρτία τσεκίσησε με μύτη μου. Ιδού γάρα αλήθεια νηγάπησε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσαν. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με πληνείς με και υπεργειώ να λεπαντήσω με. Ακουτίς με αγαλίας και προσύνη αγαλιάσουν το στέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψα το πρόσωπό σου από την αμαρτιό μου και πάσα νομία με εξάλληψα. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμήν ο Θεός και πνεύμα ευθύς εγγένητο της εγκάτης. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο, μην ανταλέλεις απέ μου. Απόδον την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη δαιμονικό στηριξό μου. Διδάξα νόμους θα σε δώσω και σε μη σε επιστρέψω. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις ασύ ανέδωκα ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένο, καρδία στετριμένη και την ταπεινωμένη. Ο Θεός σου θα εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε την ευδοκία Σιώ και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναγκουράει του ολοκαυτώματα. Τότε ανήσευε το θυσιαστήριο του Μόσχου. Και λέει στον ημάρ. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περιμονθεί, υπεφικώτες μαθητές του Σαρκοθέντος, διοίκτων Θεού ημών, τούτων δυσοπίσατε αμαρτιών δωρήσαστε συγχώρηση, της επιτελούσιν ημών, τη μνήμη μακάρι. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν, έσωπτρα Θεού φωτοειδή χωρητικά των αυτού διαδόσεων, όφθητε μακάρι πάση πιστής αγαθοδότος νέοντες, τα σωτηριώδης αυγάς θεόπτε Απόστολοι. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύστε περιμόν, ύβγασαν τη σπάση φωτισμών, απαυγασμάτων πηγάς αρισάμενη, έραστος και τέρτιος και ολιμπάς ροδίων και σωσίπαντρος, άμα το κουάρτο ούσε ψευός μακαρίσομεν, υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, γένος το ανθρώπινον της οικειοφορία παρθένε ανέπλασας, λόγων γαρ εκείσας, τον του πατρός σάρκα θνητήν φορέσαντα και η Αθανασίας οδού σημείν υποδείξαντα. Άγια του Θεού πρέσβε περιμόντες θρησιλίου και μία θεότητα στο φως δεχόμενος ηλίσου του νοός μου Πάτερ την σκοτώμενα πρεσβεία σου ασένει όπως μέλψω αξίως τα σαρετάς και τα θαύματα της ασκητικής πολιτείας σου. Άγια του Θεού πρέσβε περιμόν όλων των πόθων της ψυχής ασένεια περιτρέπτω νοή προς τον πάντων κτίστη και Θεόν ανέτοιμας εντεύθυνεν πολίτευσε ως περάσαρκος Πάτερ σαρκός μεσίσας εμπάθειαν ως την υπερνούν αθιέμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Υποποιάζω πόνησης ασκήσεως Πάτερ το σώμα σου και παθώ νεκρός σας πάντα τα κινήματα της ψυχήν ετέλειψας απαθίας δοχείων και των θαυμάτων δέδεξε εκ Θεού την χάριν ασένεια. Και νύν και αεί και στους αιώνας τον αιώνα μην σωματοφόρο τον πριν λόγω ανάσαρκον πατρός και σύγχρονο μη τραπέζα μη τραπέντα φύση
Την οικία ανάρχεται την ερμηνεύθυνση εδώ καρδιά πλάχνα, ελέω προ τον αρχαίον αξίωμα κόσμο τη φορά που επανάγοντα. Άγιε του Θεού, πρέσβευε περιμόνου στενούμενο δυνάμει του παρακλήτου, παρέστη το δικάζω την παρανόμω και τούτο των λόγων σου δυναστεί απαμά, καρίσχυνα και ψάλλον έλεγε, όσου και στην Άγιο πλην σου κύριε. Άγιε του Θεού, πρέσβευε περιμόνου λόγο σου το βίο λελαπρισμένο, ο βίο σου το λόγο πεπυρσευμένο. Πολλού προσφώ με τη γαγόν ευσεβία μάρτη πολύαθλε. Μεθόν και έψαλες όσου και στην Άγιος πλην σου Κύριε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμονυψούμενον των άνομων απονία. Κατέραξα σανδρία και καρτερία υψωθίσδε προς Κύριον αθλοφόρε ωραίστα ένδοξε και ψάλλον έλεγες όσου και στην Άγιος πλην σου Κύριε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, συνέλαβες εν μήτρα σου Θεομήτρο τον πλάστην σου και Κύριον των απάντων. Και τούτον απεκοίησες υπερλόγων σάρκα γενόμενον διώσει κράζομεν όσου και στην άχραντος πλην σου δέσποινο. Άγιο του Θεού πρέσβευε περιμόν. Άρα σε πόμον να επισταυρώνται σε χρυσή του σωτήρο σε πορεία τη ακλινή διανύεια τα εν κόσμο ω τα κατά λοιπόν αρσένια και του αθαρσία με τα σπουδή επιγόμενο. Άγιο του Θεού πρέσβευε περιμόν. Ρίση τα αστεία σε κληρών Ευαγγελίου Θεόφρονου συμπαθώ στου ασθενού τα σίαση και τη πάσχου ειδινό παρέγγιση τα πόδη συλλόγων και αργοπάτερο μαθητή Χριστού Γνήσιο. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν συντονοτάτες προσευχές και αγρυπνίες και πόνης εγκρατείας θεοφόρε κλάμψας, τον αφρόνο παιδευτής και άπα συνεδέσιμος, Αρσένιε δίκης διαιρετής τελειότητα και νίκαια ήκης τους αιώνας τον αιώνα μην. Έκτισε κράτους ο γαστρός, ο υπερούσιος λόγος προσλαβώτη των ανθρώπων ουσίαν διασπλάχνη κτήριμο ανεθέωσε τον άνθρωπο που παρθένει Θεοτό και πάντων βρωτών το διάσωσμα. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσε την περιμόν στηρίγματα της πάλαιας στηρίχθης γενόμενη. Ανεμοχλεύσατε ημών Θεοπαρόχης διδαχές εχθρού χειρώματα παντοδαπά και αφανία δεδόκατε Θεοειδής του Σωτήρος Απόστολου. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν. Μεγάλος Χριστού τα μεγαλεία κηρύττοντες, τους μακρινθέντας παντελώς, μεγαλοκήρυκες βρωτούς μεγάλος, φωτίσαντες, περηφανείς το μεγαλείο της Χάριτος, απετελέσατε Θεοί Απόστολοι. Δόξα Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν ενίστο, εν θέης ολυμπάς μεδολοδήμαση και οροδίων συναυτό μεγαλινέστο, ευσεβώς των δρόμων τελέσαντες, μαρτυρικός συν Πέτρο το Θεοκύρι και επί της Ρώμης τα σκάρα στεμνόμενη. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς θαυμάτων επέκεινα πάντων πανάμαμε το επισύ καινουργηθέν θαύμα εδείχθη εμφανώς, Θεόν γαρεκής ο σωματικός βρωτίζεται ήκ των ενούμενων εν ασυγχύτω ενός η Θεόλυμφε. Άγιο του Θεού πρέσβευε περιμόν, όμω Θεού πάντα ρυθμίζω τον βίο σου, είδο εργάτη αρετή πανάρη τη πλήρη Αγίου Θεού φωτό και μελό των γνώσεων πλητή σα πάντα ρεσένια, προέβλεψα στα χώρου παρόντα θεόφρον προμηνύων σαφώ τα εσώμενα. Άγιο του Θεού πρέσβευε περιμόν, ελίν παθών από την άξιση αρσένη και καθάρα ψυχή και το σώμα σου ερήθη δακρύων και προσευχέ απαθία όχθη ελιμών, μυρίπνο όσιο μη ζωή παρέχουν και ω μη αποτρέπουν βουλευμάτων κακίστων δικάστων και δόξα πατρική. Και Υιό και Υιό Πνεύματι. Όλων των νου προς Χριστόν έχω νόση, όλος όφης Θεών εν διέτοιμα και των θαυμάτων την δωρεάν λαβών ουρανώθεν ευεργετής τους προστρέφοντας τη χάρη της σου Πάτερ και παρέχει σε κάστο σωτηρία ψυχής και σώματος. Και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνα μην. Ήδρο ζωή ή απειγή χαριτόβρητη ουρανίου εκτιρμού, πανάμω με πλήσουν ψυχή μου την ταπεινή και τη φλόγα βέσων παθών, αγνή την κλειβώντων με και δίδομαι παρθένια φορμάς μετανοίας λογισμών εμπαθών με καθέρουσα. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν της ραβδισμής συντριβόμενος μάκαρα πάντο σώμα. Έστεις ως αδάμας ευθενεστάτην την καρτερία με διαδημένος πίστη και κραυγάζον ωραίες τα έμπλοξε έτερων εκτός ο Θεών που και πίσταμε. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν αφανισμό τους Θεούς των Ελλήνων σοι παρέπεμψας τες ιερωτάτες σου προς τον πτήστην ευχές ωραίες τα οικισμούς καθυπέστης σφοδρωτάτους κατοικιζόμενος και της αρκός σου δωράν αφαιρούμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, μίαν αρχήν τρεις υπόστατων σέβων, μίαν ουσίαν, μίαν κυριότητα καταγγέλων της υπερθέου και ακτής του Τριάδος ψευδονύμους, Θεούς συνέτριψας και των ειδώλων ναούς κατηγάψης. Περαγία Θεοτόκης ως ενημάς Ανατολής του Ηλίου, της δόξης μη τυρεδείχθης, κόρη επενδύση της ανθρωπίνης γεγεννημένου, αποσμένης ουσίας και τους πάντας καταφωτίζοντος, πάντας εκνικτός των δεινών απαλλάτωντος. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν ασκητών των αρχαίων όσοι Αρσένη όφθη ομότροπο την αυτόν ζηλώσει αρετή και ζωή την εισάγγελο τη χάρη τη πρόνη, διότι ο Χριστό αυτόν τη δόξη ο Στάσιον πάτερ σε έδειξε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν γεργών το σώ, τα χεχερσωμένα καρδία Αρσένη, τα άφθη σε καθέρι σακαρθών και τριβόλου του όφεω παρασκευάζει και λιργίνη τη ευσεβία τα ωραία φυτά και αθάνατα. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν
Ως βλαστών εφθαλήσεων και δέντρων, πάγκαρπων, αθείας ασκήσεως, η Καπαδοκία, μακαρίζες, αρσένι, όσοι, δεξαμένοι πάτρες τους ιερώτας και τους πόνους και καυχάδε της θείης παγάνης, ο δόξα Πατρέ Κύριο και Υιό Πνεύμα και νύν και ήγκος τους αιώνας, τον αιώνα μην, νεκροθείας την κακία της ζωπιός πρεσβεία προσέδραμων και θερμός βοώσει, η ζωή την αθάνατο τέξασαν ζωπίσω με βλεγμένη Θεωτό και προς τρίβους ευθείας με ήθινον. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσε την περιμόν, υπέρ την ως λύθη κυλιόμενη εν γη κατεκυλήσατε, προς ευσέβειαν τους γνώμη πονηρά λύθης ανεστήτης επιθύοντας, Θεοειδής του Λόγου μίστε μακαριότατε. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσε την περιμόν, μονάδα εν χρυσή προσώπης άτμητων, ασύγχητων κηρύττονται στην πολύθεων εξήρεται εκ γης, πλάνην απλανής Χριστού Απόστολοι και τους δεινώς πεπλανημένους καθοδηγήσατε. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε την περιμονοή μας τερπνής, ανοητένοντας τους άφρονας οι έμφρονες. Εβεβαίωσαν Θεό παν βασιλεί, μόνο προς ανέχει κτήσει νάπασαν, τες θεϊκές φωτοχυσίες καταφεδρύνονται. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ως άλλων ουρανών του πρώην δέσποινα, δεχθήσαν υψηλότερον σε δοξάζομεν τον ήλιον ημίν, της δικαιοσύνης ανατήλασαν και το βάθι της αγνωσίας σκότος διώξασαν. Άγιε το Θεό πρέσβε, υπέρ ημών εν ετήλες ως αστήρ, εκτής αιώρας νεόφωτος, καταπερσεύων ημάς ακτήσου του βίου, αρσένι, όσια και δισκεδάζουν παθημάτων σκοτώμεν. Άγιε το Θεό πρέσβε, υπέρ ημών, συνέση πνευματική κατακοσμούμενος όσια, καθαρίς ρήπος ψυχός, το λόγο της χάρητος και πάσιν αρσένιο Χριστού προφέτης, δυναμέτητο Χριστό, τα δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Μεγάλη σε καρτερών εγώ σε πάτε αρεσένι, ενδείχθης περηφανής εν αρέτης πράξηση, ευρύγε τον θαύμαση και επικύλης τρόπες τους πιστός προσερχομένους. Και νύν και αίκη στους αιώνας τον αιώνα μην ετέχεις υπερφυγός, εκ των αχράτων αιμάτων σου, ο πάντα εκ μηδενός κόρησης της άμενος, και η μάσα ανέπλασε και προς αρχή αν επανήγαγε λαμπρότητα. Άγιε του Θεού πρέσβη, περιμόν αιμάτων κουρνός αθείας, την πυράν εν απόσβεσας όβρης των θαυμάτων, αξιάγαστε τους εκτέναντας της πάθηση, πάντοτε δροσίζεις βοώντας και πιστός αναμέλποντας, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών. Άγιε του Θεού πρέσβη, περιμόν θαυμάτων, βυθός ιαμάτων, ποταμός κρινή προχέουσα. Πάσαν υγείαν, πάσαν άφεσαν, το λυπηρόν αναβέβηκτε, μάρτης αθλοφόρε ωρέστα, ισορός των σων λειψάνων σου, ειν προσκυνούνται σε ψευγός σε μακαρίζομεν. Άγιε του Θεού πρέσβη, περιμόν λυφής των παθών, των του σώματος οφέ διαβασάνων ζώο δεσμήτη απαγόμενος, και ομοτάτος σειρώμενος όσδεν της αρκός απελήθης, το Θεό καθαρότερον και τελαιότερον σε αυτόν μάρτη συνέθησες. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ο φύση Θεός, φύση ήλιφεν εξού αγνή βρωτίαν, και σάρξ ο ράθι υπερέμειαν διαβουλήν αγαθότητα, σώσε βουληθείς τους ανθρώπους, όνοι μηνούντες κραυγάζομεν, ευλογητός ο Θεός, ο των Πατέρων ημών. Άγιε το Θεού πρέσβη, περί ημών, λάβων εκτίσει την απαθία σε προσίγουρο πιστή και απίση ω θεράπου Χριστού Αρσένη, επένου, και ρο οι δύο εκάστο θερά πέφτουν κατά λόγων. Άγιε το Θεού πρέσβη, περί ημών, πόντε ασκήσει ω αμέτρη, προ την άπονο ζωή, είναι μετατέθη με τα πόνων ημών, που φύζουν τη Εδίνη Αρσένη, μακάρι τη πιστό εφημούντου σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, όφθη ω άγγελο στο ήδη, και φω έλαψε το πρόσωπο σου Πάτερ, ο ποινή καθεό, Υιόν και Αγία. Αρσένη προσέφερε στην ανέμακτη θυσία, και νικαίει και στου αιώνα στην αιώνα, μην γέφυγα κόσμο σωτηρία, σωματό σα Χριστών των Βασιλείων. Τον έχει πλάνει σε αγνή, μα ανακαλούντα και σώζοντα του άλλοντα χέρι και χαριτωμένοι. Απόστολοι του Χριστού πρεσβέστε περιμένουν. Η αραγή σπήρια τη Χριστού διαδεχθέντε εκκλησία κατέστρεψαν τη σεβία στίχη άπαντε πιστού ω λίθου δομήσαντε επί πέτρων του θεμελίου Χριστού τη Εκκλησία, όνοι περιψούμενοι πάντα στου αιώνα. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύεστε περιμόν, νομοθέτε όφητε εμεί του πνεύματο των νόμων, εγγράφοντε εν καρδίε παμακάρι στην πιστών, διού φωτιζόμενοι ανεβών, πάντα τα έργα των κύριων είτε και περιψούτε ει πάντα στου αιώνα. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύεστε περιμόν, ωραιώθη, μάκαρο λιμπά καθημέραν, πέτρο ωμέγα, στέλο εδέξατο, σαφώ τελειωθή. Άμα το ροδίον οι διαξήφους νέρονος προστάξει ανώμου βασιλέως και τες ουρανίες συνήφθη διεχωρίες. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, στάμνος πάλε φέρουσα αγνή, ετύπου το μάνα Χριστόν γάρτο γλυκασμόν ημίν ευάστασας γαστρή και σαρκή εκεί σας εξαιρούντα πάσης πικρίας εντόπων εγκλημάτων τους υπεριψούντας αυτών εις τους αιώνας. Άγιε του Θεού πρέσβη, περιμόν δελμάτων του Θεού Θεοφόρε, πληρωτής ακριβές επί ζωής σου όφθης και ζαρκωθείς και πληρωθείς. Να μάτων του τσχάρη του σίδωρη, αμάτων αρσένη, πλήζει τη συνολογούση. Άγια του Θεού πρέσβη, περιμόν ρηποθέντα, μια πύλη αμαρτία, δευτική σου σοφέ, κάθαρο πρεσβεία και μετανία γνώση με κατάβγα σου, ειδηθέ, αρέσου αρσένη, αλύσου τη ζωή μου χρόνων. Δόξα πατρίκιο και γιο πνεύμα, τη γλίδα των βίων ετέλεσα και αγίων σοφέ, τη χάρη τη πλουτήσα, αγιοσύνη όχθη, συνδιέτημα και αγίων δήμη, αρσένη συνήθη με το θείο τέλο. Και νυν και αίκη στου αιώνα, τον αιώνα μην σαρκωθέντε σου.
Ακαταλήπτω στον εν των όλων Θεών εκείς εις Παρθένων εκτενώς οικέδευε πανάμω με άφεσιν θεσμάτων ουδούν ημίν κόρη της εδοξολογούσι. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν να νικικός τους τυράννους με τα πλήστας βασάνους με τύχτης προς Θεών περιχαρός νίκης βραβεία δεξάμενος ως οπλήτης γενναίος ως μέγας αριστεύσος εκλεκτός του Χριστού στρατιώτης ωραίες τα παμακάριστε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν εν ουρανή συγχωρεύεις της αγγέλης παμάκαρ και με έλπιση ναυτής χαρμονικός. Άγιος, 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 Πατήρ ο Παντοκράτορ, Υιός ο Ομοούσιος Πατρί και το Άγιο Πνεύμα Τριάς Παντοδύναμος. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν συνεγελάζων, χωρίες Αποστόλων Μαρτύρων, Οσίων Προφητών Ιεραρχών Μάρτης, συν τούτης δεήθητη της τιμώσης επόθω, δοθήν ηλασμών αμαρτιών και παντίων κινδύνων, ωραίστα απολύτωσιν, περαγία Θεοτόν και σώσεν ημάς. Ως του Κυρίου Μητέρα Χεροβήμου Περτέραν, Πανάχρατε Παρθένε Δισοπότ, της ταλαιπώρου καρδίας μου τα επώδυνα πάρτη, θεράπευσον και ρίσε με πυρός, εν ημέρα της δίκης, θύπτων καταδίκης άξιον. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν, ιέρεξε ο Σύγιος και ψευγός του Δεσπότη των όλων Αρσένιος, ιερεύς όσιος και πράος και ταπεινός και τούτο προσεγγίνοχας, η επερθυσία και προσφοράν του ποιούς ούτης πράξη δεύτερη δοξάστη σύνθης Αγίης ως ισότιμος. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν, μονή του Αποστόλων ο Χριστός, πλοίων αλλήλων εγάπης ενός, η εσκέπαια ή και ευλόγη άνθεν ο αιρός, είδα σε τάσου λείψανα ή ουρανός δε των θησαυρών Αρσένη πλουτούσαν και άγουσαν επίστη την ιερά σου νημινάγιε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα και ολόφωτον υφόδεν ουρανής κατοικών, Θεοφόρα Αρσένη και καθορών κάλος το αμήχανο του Χριστού και μετοχή θεούμενος τη λαμπιστάτης μαρμαρηγής, ον ίνων συμπροσδέχου, και φως μυθίων έτη της φωτοφόρησης και εσύ σου και νύν και αίγιος τους αιώνας των αιώνα μην υπέρφωτη λιχνία χρυσοφαΐς χρυσοστόλητε θρόν επιρήμορφε του εκκλησίες μήτρας προελθόντος υπερφυός Θεού του Παντοκράτορος και χαρετωμένη μήτερα μη ανήψωσον τον νου μου. Αθών από κοπρίες προς μετοχήν βίου λαμπρότητος. Αιτηθέ την ειρήνη του Κυρίου Δαϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Αδηλαμούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντα υπεροβλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου Παρθένου Μαρίας. Αγαπάντα και επιμονεύσαντα σε αυτούς και αλλιώς και πάσα τη ζωή μου Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πέρας του Ολυμπάσος υπάρτου τερτίου οροδίων σωμού και κουάρτου την νύπτου συμφώνουν στη μίσο με προς αυτούς ανακράζοντες φοιτηρικές και υπηρέτε του λόγου τας ψυχάς ημών αιωνιζούς εις βασάνους εύχες ημών ρίσεστε. Πατέρων των πάλι Αρσένιε, την πολιτεία αναρτίω σε ζήλο σα. Με τον πρέσβευε κυρίω το σε δοξάσαντι, δωρήσαστε η μη το μεγα έλεο. Και μην και αεί και ει του αιώνα των αιώνων να μην θείο πνεύμα τι πάλι προείδε. Διον όρο αιώ υποφύτη, άρετε πεπικυλμένο και χάρισι. Εξ ο Θεός γαρκοήρθε πανάχραντε και απολυμένον κόσμο διέσωσε. Ον οικέτευε διδώνε ημιν πανύμνητε θεσμάτων ηλάσμων και θείων ελεών. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου. Για η Παρθένου Μαρία, την απάντων αγιωμονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Συ Γάριο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρη των ψυχών ημών, της την δόξαν να πέβουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καπαδοκία στον αιώφητον άνθος και αρετών το πολύτιμον σκεύος, ο ιερός Αρσένιος ημνίστομη, ούτως γάρος άγγελος εν σαρκίβιο τεύσας,
σύσκηνο σε γένετο των Αγίων Απάτων. Μεθόν πρεσβεύει πάντοτε Χριστό, ημίν διδώνευ τεσμάτων συγχώρηση. Τεσμάτων συγχώρηση. Όλων των πόθων της ψυχής και τα σκηνήσεις, Πάτερ, ανατιθέμενος Χριστό, κατοικολούθησε σε αυτό αμέντο πολιτεία και της φωνής αυτού πληρωτής γενόμενος, σάρκα ενέκρουσα σας κηδική σε αγώση, την δε ψυχήν ελάμβρινας της απαθίας τη έγκλη και θείες αναβάσιση και μετοχές αείλης και τον πάλι οσίω τους τρόπους ζηλώσας της ευκληρίας και χάριτος αυτών κατηξιώθης, της ενεργίας γάρ του πνεύματος δοχείων όφθης φαϊνών και πλείς της θαύμας οι πολλούς κακώσιων εξαίρης, ο σωτήρ γάρ όνε δόξα σας λαμπρώσε αντιδόξασεν μεσένη αιώσιε, όνα ήδη σώπη ημίν διδώνε πτεσμάτων συγχώρηση. Ημίν διδώνε πτεσμάτων συγχώρηση. Τη δεκάτη του αυτομινός μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αρσενίου του Καπαδόκου, κοιμηθέντος εν έτη χιλιοστό 924. Ασκήσει Αρσένιε Χριστόν δοξά σας, δόξης κατηξίωσε της υπερλόγων. Δεκάτη Αρσενιείων όες γήθεν άειραν ήταν, τη αυτή ημέρα, μνήμη των Αγίων Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα Ολυμπά, Ροδίωνος, Σωσιπάτρου, Τεφίου, Εράστου και Κουάρτου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ορέστου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοστηρίκτου του Ενσυμβόλης και του Οσίου Πατρός ημών Νόνου Επισκόπου του Κατοικίσατος στην Αγίαν Πελαγία. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μαρτίνου Επισκόπου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μήλου Επισκόπου και των δύο μαθητών αυτού. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Καλλιοπίου, Νύρου και Ορίωνος. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Λέγετος, ανοίξοντος το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερέξον με τη βασίλεια. Oh,
φωτόκον και μητέρα του φωτός, εν ύμνης θυμώντες μεγαλύνομεν. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και η Γαλλία σε το πνεύμα μου, επί το Θεό το σωτήρι μου, την δημιωτέρα των χερουβίμ και οξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφή, την αδιαφός Θεός λόγων τεκούσα, την όντως Θεό το κονσέ με καλύτερο. Μα
ελέησον. Ελαβούσος ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Παναγία σαν κράντο υπερευλογημένης εν τόξο δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας. Μετά πάντων των Αγίων λιμονεύσαντε σε αυτούς και ανήλους και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ Κύριε. Ότι σε ενούς υπάρσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την τόξο αναπέμπωση. Το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ασκητική εις παλές βασί εν εσκαντήσετε εσύ προς τελειωτήτος ύψος ήρθεις Αρσενή. Του βασιλέως ακατανόητος.
αυτό πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί τον ουρανό και το είδωρ τον υπεράνω τον ουρανό. Εν εστάθουσα το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και χτίστησαν. Έτσι σε αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσαγμα έθετο και ού παρελέψετε. Εν είτε τον Κύριο εκτιμής δράχονται σε πάση άφηση, πυρ γάλατα και ό κρίσταλο, πνεύμα κατελίδο θα ποιούνται το λόγον αυτού. Τα όρη και πάντες βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέρδη. Τα θρία και πάντα τα κτίνη ερπετά και ταπεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτές γης, νεανίτσι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρω, ενεστάτωσα το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρα λαού αυτού. Ύμνος πάση σωσίης αυτού, της Ιης Ισραήλ λαών εγγίζονται αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα κενό, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίω. Εφραθεί το Ισραήλ, επιτοποιήσανται γι' αυτό και η Ισιών αγαλιάσου επί τον βασιλήν αυτό. Εν εσάτωσα το όνομα αυτού, εχωρώ εν την πάνω και πρακτηρίω ψαλάτως αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραή σε σωτηρία. Καυχήσονται όσοι ενδόξει και αγαλιάζονται επί των κοιτών αυτών. Εϊψώσει του Θεού εν το λάρι και αυτό, και ροφέ δίστομη εν τε σεσίν αυτό. Του ποιήσε εκδίκηση εν της έθρες και ελεγμούς εν της λαής. Του θύσε τους βασιλείς αυτών επέδες και τους ενδόξου αυτών εχειροπέδες σιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραπτο δόξα έτσι πάση τη σωσής αυτού. Εν είτε το Θεόν εν της Αγής αυτού, εν είτε αυτόν εστερεώματι τη δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Όσοι επατέρασενείε την τεθλιμένη οδόν και στενή διαπίστεως, ακλίνος ευάρισας, ουρανίο φρονήματι και υπεράνω πάθων γενόμενος της απαθία φόβης και μίλη. Προσκόπτος ο
Με τα δικαιώματα σου.
Αγίος αθανάτος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίος αθανάτος ελέησον ημάς. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης.
εγνώριζε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμο και λέει μόνο Κύριος, μακρόθυμα και πολυέλεος, ού κι στέλος οργηθήσετε ουδές τον αιώνα μηνύ, ού κατά σ' ανομίας ημών επίσε ημί, ουδέ κατά σ' αμαρτίας ημών ανταπέδω και νημί. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτό. Καθώς απέκουσι ανατολέα από την μόν, εμάκρυνα φημώτας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατριούς, οκτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτό, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίσθη ούτε ότι χούς έστε. Άνθρωπος ας υπόρτω, ημέρα αυτού ως η άνθρωση του αγρού ούτως εκταθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει, και ούκ επιγνώσετε την τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτό. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάς τη διαθήκη αυτού και μεμνημένη στον εντολό αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχυποιούντες το θέλημα αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, επαντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντών μου το όνομα το Άγιο αυτού, ευλογητός Κύριε. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Έτη και την ειρήνη την Κυρία Δεϊθόμεν, Κύριε ελέησον. Τη λαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Χρυσόν το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Εν η ψυχή μου τον Κύριο, εν έσω Κύριε εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Μη πεποίθατε επαρχόντες επί ιούς ανθρώπων, εις ουκ εν σωτηριέ. Εξελεύσετε πνεύμα αυτού και επιστρέψει στη γη αυτού. Εν εκείνη την ημέρα πολλούντες πάντες τη διαλογισμή αυτού. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπίσα αυτού, επί Κύριο το Θεόν αυτού. Τον ποιήσαντα τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και πάντα τα εν αυτής. Τον φυλάσσοντα αλήθεια εις τον αιώνα, ποιούντα κρίμα της αδικουμένης, διδόντα τροφή της μηνός. Κύριο λείπε επιθεμένους, Κύριος Κύριος σοφήν τυφλούς, Κύριος ανορθή κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάς τους προσιλήτους. Ορφανό και Κύριε αναλήψετε και οδόν αμαρτωλόν αφανή. Βασιλεύσει Κύριος στον αιώνα, ο Θεός σου Σιών, η γενεά και η γενεά. Σον ημάς η Θεό, εν αγίης θαύμαστος ψάλλοντας η Αλληλούια. Σώσον ημάς η Θεό, ο εν αγίης θαύμαστος ψάλλοντας η Αλληλούια. Σώσον ημάς η Θεό, ο εν αγίης θαύμαστος ψάλλοντας η Αλληλούια. Γέννην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο μονογεννήσιος και λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξαμένος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε
ηθόμεν. Ιησού αντιλάβου σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Για η Παρθένου Μαρία την τα πάντων Αγίων μονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμή, τη βασιλεία σου μνήστη Τιμωτήρη όταν έλθε τη βασιλεία σου. Μακάρι πτωχή ότι το πνεύματι, ότι αυτόν έτσι βασιλεία των ουρανών. Μακάρι πεθούντες ότι αυτοί παρακληθίζονται. Μακάρι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν τη γη. Μακάρι τιμών οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται. Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί το Θεό νόψονται. Μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι δε διωγμένη είναι και δικαιοσύνη ότι αυτόν έστει βασιλεία των ουρανών. Μακάρι έστε όταν ονειδήσουσι μας και διώξουσι και ύπωσι παν πονηρό ρήμα καθημό ψευδόμενη είναι και μου. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πωλήσε της ουρανής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος του Οσίου αυτού των Οσίων των Δίων εκμίμησαμενος εν εσχάτης της χώνης Πατέρ Αρσένιε επληρώθης δωρεών του Θείου Πνεύματος και θαυμάτων γεγονός. Εκ Θεού χορηγίας, δέσαι και εσύ εσού προς Κύριος. Σοφία ορθή, δεύτε προσκυνήσω και προσπέσομεν Χριστό, σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο εναγής θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Σώσον ημάς Υιέ Σαμενός εν εσχάτης της χρόνης Πατέρα Αρσένιε επληρώθης δωρεών του Θείου Πνεύματος και θαυμάτων γεγονός Θεόφορε Αυτούργος παρέχεις εν ιεκάνστον θας εκ Θεού χορηγίας εσύ και εσύ εσού προς Κύριου. Της σοφίας των λόγων καταπλουτίσαντες της ευσεβίας ποστήρες και ανεδείχθητε ημίν Χριστόν κηρύττοντες που αρτέρας με γλύνε τερτία και ολύμπα σωσί Πατρε Κεροδίων Απόστολοι Θεοί Βόροι ποταγωγή των καρδιών ημών. Χριστόν ομολογήσας επί των ασεβούντων ειδωλομανίας του θράσους καθήλες αθλοφόρες και δόξη σε γένου κοινωνός, αγώνας πολυτρόπους ενεκών, δια τούτου σε ορέστα ως νικητήν, τιμώντες η εκούμε. Δόξα το Παρασκόν της γης, δόξα το σε στέφανος ανή, δόξα
καταπέμψας αυτή στο πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σα γυναίψας πλην ανθρώπε δόξαση. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρον δωρούμενος και τόσον φυλάτο δια του σταυρού σου πολίτευμα. Εις ναόν εις ειδώρον Αγίος πεψωμέ, τον Γολγοθάν προσκυνήσε τον σπηλαίους μικρού και δοξάσον με Χριστόν τον υπεραγαθόν. Εσταυρωμένον δήμα σε κόντες ταπείνος επάκουσον και τον σου θέρμον δε είσαι ον σώτερ και πέμψον πάση θείον έλεος. Παναγία του βράχου Θεοχαρίτωτε, την συναγία εικόνα λυκαβητού ενδρύμης, Θεοτό και Αγίο Ισιδωρήτησα, κατασπαζόμενη πιστός εκόμεν μυστικός, στερέωσον εν την πέτρα, διακλονεί το Υιού σου, κρονουμένους ημιδούλους σου. Την Αγία Μορφή σου κατασπαζόμενη, εν Ισιδώρον Αγίων λυκαβητού το ναό, Παναγία των ευχών Θεογεννητρία, σε δισοπούμεν ευλαβώς τα σημών ευχασταχή, προσάγαγε το Υιός σου, πλήρων τι πάντων δεήσεις, ως ευαπόδεκτον θυμία μας. Επευλογείται και στηρίζεται. Μέγας γέγοντας ποιμή Θεοφρόν και τα πρόβατα τα ενερήμων, τα λογικά του σωσίους επίμανος, καθοδηγήσας εις μάνδραν ουρανίων και διατρέψας αυτούς τροφή θείας πίστεως. Πάτερ Οσίε Ισίδωρε Θεοδοξαστέ, ηκέτευε Χριστόν υπέρ των κούλων σου. Μέγα νεύρατο, ηχείος ρίστησε τον πρόμακο των εξ Αιγύπτου, αθροφόρε Κυρίου Ισίδωρε, όσουν δεκίου καθήλες την δύναμη και νουμερίου το θράσος κατέβαλες, ούτως Άγιε Χριστόν τον Θεόν ηκέτευε, δωρήσας δε ημί το μέγα έλεο. Μέγα νεύρατο εν της κινδύνης σε υπέρμαχον οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενα, όσουν λιέου καθήλες στην έπαρση, εντός τα δύο θαρρύνα στον έστωρα. Ούτως Άγιε μεγάλο μάρτης Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ηκέτευε, δωρήσεστε ημί το μέγα έλεος. Απόστολε Άγιε Ιούδα Θαδέ, πρέσβευε το ελεήμον ήθε, είναι απτεσμάτων άφεση, παράσκητες ψυχές υπούν. Υπερμάχο, στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαρίστων.
Sito
Χριστόν αγνώσαντι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση και το πνεύματι σου. Εκ του κατά Λουκάν, Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσκομεν. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Είπεν ο Κύριος, παντίο εδόθη πολύ, πολύ ζητηθήσετε παρά αυτού, και ο παρέθεντο πολύ, περισσότερον ετήσους είναι αυτόν, πυρ ήλθον βαλήνη στην γην, και τι θέλω, ήδη ή ανήφθη, βάπτισμα δέχω βαπτιστήνε, και πώς συνέχομαι έως σου τελεστή. Δοκείτε ότι ειρήνην παραγενόμην δουν εν τη γη, που χει λέγω ημίν αλλή διαμερισμόν. Έσονται γάρ από του νυν πέντε νίκο ενή διαμεμερισμένη, τρεις επί δυσί και δύο επί τρισί. Διαμεριστήσετε πατήρ επί ιό και ιός επί πατρί, μήτυρ επί θυγατρί και θυγάτηρ επί μητρί, πενθερά επί την ύμφη ναυτής και νύμφη επί την πεθερά ναυτής. Έλεγε δε και της όχλης, όταν είδητε την εφέλην ανατέλουσαν αποδυσμών, ευθέως λέγεται, όμβρος έρχεται και γίνεται ούτω, και όταν ότων πνέοντα λέγεται, ότι καύσον έστε και γίνεται. Υποκρίτε το πρόσωπο του ουρανού και της γης, είδατε δοκιμάζειν των δε καιρών τούτων, πώς ου δοκιμάζεται. Τι δε και άφε αυτόν που κρίνεται το δίκαιον, ως γάρι πάγης μετά του αντιδίκου σου επάρχοντα, και εν διωδώ δώσε εργασίαν, απειλάχθε απ' αυτού μη ποτέ, κατασύρισε προς τον κριτή, και ο κριτής σε παραδώ το πράκτορη, και ο πράκτορ βάλισε εις φυλακή, λέγω σύ, που μη εξέλθεις εκείθεν, έως σου και το έσχατον λεπτόν από δω. Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγελαιό σου, Θεομεθά σου επάκουσον και λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ιδεώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ιδεώμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεις, συγχωρήσεις και αφέσεις των αμαρτιών των δώρων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παραπηδημών των αντιπόλητα αυτή, των ευλαβών προσκυνητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του ιερού ναυτού του και των δούλων του Θεού Δημητρίου Ιερέως, μετά της οικογενείας αυτού και της τιμίας συνοδείας αυτού. Γιατί δέχομαι θα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητών του Αγίου Οίκου τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε πως κειμένων και απαταγού ορθοδόξων. Γιατί δέχομαι θα υπέρ των καρποφόνων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτου ναού τούτου, κοπιώτων ψαλώτων και υπέρ του περιεστού του λαού, του απεκδεχομένου των παρασού μέγα και πλούσιων έλεος. Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπουμεν.
Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Εύξεστε κατηχούμενοι το Κυρίο, η πίστη υπέρ των κατηχουμένων δεηθώμεν. Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς του λόγου της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσουν, ελεήσουν, αντιλαβούν και διαφύλαξουν αυτούς ο Θεός της ηχάρητη, οι κατηχούμενοι της εφαλάς ημών, το Κύριο κλείνατε. Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζωση, το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτε των κατηχουμένων, όσοι πιστοί, έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν, λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Σοφία. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίκια η και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Σοφία. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι εσύ δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Amen.
Thank you.
Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας είναι αυτό και του φιλό Χρήστου στρατού του δούλου του Θεού Δημητρίου Ιερέως μετά της οικογενείας αυτού και της θυμίας συνοδείας αυτού ειρήνης νίκης Εκατέρινα Σταυρούλας και Γεωργίου, Εκατερίνης της Προσκυνητρίας, Μαρίας, Βερονίκης, των πατέρων και αδελφών του Ιερού Ναοτού του, Χαραλάμπου Σιρομονάχου Δημητρίου Ιερού Διακόνου, Σταύρου Υποδιακόνου και Μονάχου Κωνσταντίνου Μονάχου, Ραφαήλ Μονάχου Παύλου Μονάχου, Σπυρίδωνος Μονάχου και Νικολάου Μονάχου μετά των οικείων αυτών, των δοκίμων μοναχών Γεωργίου, Γεωργίου, Αριστείδου, Νικολάου, Χαραλάμπου, Σταξιάρχου, μετά των οικείων αυτών, πάντων των διακονούντων και εργαζομένων εν τον ναό τούτο, πάντων των ευλαβών προσκυνητών του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, επάντων των ενευλαβίων και κατανοίξης συνελθόντων, εις την Θείαν και Ιεράν Μισθαγωγίαν ταύτην, και όνε μνημονεύσαμεν τη Αγία και Ιερά Προθέση ζών των αδελφών ημών μνηστή Κύριος ο Θεός των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων και ανακαινιστών του Ιερού Ναού του και πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και απαντάκου Ορθοδόξων και των ψυχών των κοιμημένων δούλων του Θεού ειρήνη τη προσκυνητρία, φιλοθέη μοναχή, τη προσκυνητρία μακαρία τη μοναχή Αντωνίου του Σιωτά του Πατρόσιμο, Παύλου Αρχιερέως, Χριστοδούλου Αρχιερέως, Ειρηνέου Αρχιερέως, Μελίτωνος Αρχιερέως, Ιωάννου Αρχιερέως, Σεραφείμ Αρχιερέως, Δημητρίου και Αναστασίας Γεωργίου, Γεωργίου Στυλιανής Δημητρίου και Ειρήνης Αριστομένος, και Ευαγγελίας της Προσκυνητρίας, Ελένης, Κλιμεντίνης και Ευαγγελίας, και όνε μνημονεύσαμεν τα ονόματα Κύριε, αντιεράντι, Αγία Προθέση, και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία Αυτού, πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Και φω
αυτού του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Στην ειμάση μου το άσης θλίψους οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Σώσου του λέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη. Κύριε ελέησον. Πέρα πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχω Κύριε. Φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχω, Κύριε. Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχω, Κύριε. Ελάτε συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχω, Κύριε. Όλων των χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχω, Κύριε. Στιανάτα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνον επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράσχω, Κύριε. Σπαναγία Σαχράντο, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου, πέρα υπάρθεν Μαρίας Μεταπών και σώσον ημάς. Επάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ, Κύριε. Αγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και το πνεύμα σου. Αγαπήσομεν αλλήλους, ήλα εν ομονή ομολογήσομεν. Αγαπήσωσε. Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσε το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο, τον διημάς του ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ νεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και κοινανθρωπίσοντα. Σαυρωθέντοτε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και ανασάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιό Συν προσκυνούμενο και συνδοξεζόμενο, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στο μεν καλός, στο μεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Oh.
πάντες τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Marco.
Κύριε ελέησον, διάνοιαν έχετε πάντων και πασών, και πάντων και πασών. Και δώσει μήνεν εν ιστόματι και μια καρδία δοξάζειν, και ανυμνήν το πάντημα και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματος σου, πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες, έτη και την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθού, και αγιαστέτων τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθόμενε, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, όπως δεξάμενος αυτά εις το Άγιο και υπερουράνιο και νοερώνιο του θεσιαστήριο, ίσως μήνει ο Θεός και Βαλητής, αλλά και καταπέμψει μην τη Θείαν Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος Δεϊθόμενε. Υπέρ του Ριστινέ ημάς από πάσης θλίψης, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμενε, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Σου. Ημέραν πάσαν ταινίαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα, άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φυλακά των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφες των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία σου, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράσκω, Κύριε. Την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετησάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ, Κύριε. Ζήσουν ημάς δέσποτα με τα Παρισίας, ακατακρίτως τον μάνι επικαλείστε σε τον επουρώνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ετέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα αφήνηματα ημών, ως και μη αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από το πονηρό. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το πνεύμα κύψη φανάσιμον το Κύριο κλείδω.
και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι αλληλόγια. Την δεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αρσενίου του Καπαδόκου. Οσιότατος Αρσένιος ο Καπαδόκης γεννήθηκε γύρω στα 1840 μετά Χριστόν, στα Φάρασα ή Βαρασιός και Κεφαλοχώρη, των έξι χριστιανικών χωριών της περιφέρειας Φαράσων της Καπαδοκίας. Οι γονείς του ήταν πλούσιοι σε αρετές και μέτριοι σε αγαθά. Είχαν αποκτήσει δύο αγόρια, τον Βλάσιο και τον Θεόδωρο, τον μετέπειτα Άγιο Αρσένιο. Από μικρή ηλικία έμειναν ορφανά και τα προστάτευσε η θεία τους, αδελφή της μητέρας τους. Ένα θαυμαστό γεγονός που συνέβη και στα παιδιά με τη θαυματουργική διάσωση του τότε μικρού Θεοδόρου από τον Άγιο Γεώργιο, που τον έσωσε από βέβαιο πνιγμό, είχε ως αποτέλεσμα για το μεν Βλάσιο να δοθεί με το δικό του τρόπο στο Θεό, να το δοξολογεί ως δάσκαλος βυζαντινής μουσικής και κατέληξε αργότερα στην Κωνσταντινούπολη για το Θεόδωρο δε να γίνει καλόγερος. Στη συνέχεια μεγαλώνοντας στάρθηκε στην Νίγδη και μετά στη Σμύρνη όπου τελείωσε τις σπουδές του. Στα 26 του περίπου χρόνια πήγε στην Ιερά Μονή Φλαβιανών του Τιμίου Προδρόμου, όπου αργότερα εκάρι μοναχός και πήρε το όνομα Αρσένιος. Δυστυχώς όμως δεν χάρηκε πολύ την ησυχία του, διότι εκείνη την εποχή είχαν μεγάλη ανάγκη από δασκάλους και ο Μητροπολίτης Παΐσιος ο Δεύτερος τον χειροτώνησε διάκο και τον έστειλε στα Φάρασα για να μάθει γράμματα στα εγκαταλελειμμένα παιδιά. Αυτό φυσικά γινόταν στα κρυφά με χιλιάδες δύο προφυλάξεις για να μην μάθουν τίποτε οι Τούρκοι. Στο 30ο έτος της ηλικίας του χειροτονήθηκε στην Κεσαρία πρεσβύτερος με τον τίτλο του Αρχιμανδρίτου και με την ευλογία του ως πνευματικό. Άρχισε πια η πνευματική του δράση να γίνεται μεγαλύτερη και να απλώνεται. Με την άφθονη θεία χάρη που τον πρίκησε ο Θεός θεράπευε τις ψυχές και τα σώματα των πονεμένων ανθρώπων. Είχε πολύ αγάπη στον Θεό και προς την εικόνα του, τον άνθρωπο, και όχι στον εαυτό του, διότι όταν έβλεπε πολύ πόνο και καταπίεση τουρκική, η αγάπη τον έβγαζε έξω τον εαυτό του και έξω από το χωριό του και αγκάλιαζε και τα γύρω χωριά. Θεράπευε αδιάκριτα τον ανθρώπινο πόνο όπου το συναντούσε σε χριστιανούς ή Τούρκους. Για τον Άγιο δεν είχε καμία σημασία, διότι έβλεπε στο πρόσωπό τους με πολύ αγάπη πλαστήσα εικόνα Θεού. Αναρρύθμιτα είναι τα θαύματα που επετέλεσε ο Άγιος με τη χάρη του Θεού. Στήρες γυναίκες τεχνοποιούσαν, αφού τις διάβαζε ευχή ή έδινε φυλαχτό που ήταν ένα κομμάτι χαρτί, γραμμένο με κάποιες ευχές που τις έγραψε ο ίδιος. Διάβαζε το Άγιο Ευαγγέλιο σε σοβαρές περιπτώσεις, όπως τους τυφλούς, βοβούς, κολλούς, παραλυτικούς, δαιμονιζομένους και γινόντουσαν καλά μόλις τελείωνε η ανάγκη. Πολλοί χριστιανοί και Τούρκοι είχαν θεραπευθεί αφού πήραν χώμα από το κατόφλι του κελιού του και αναμειγνύοντάς του με λίγο νερό το έπιναν, πιστεύοντας ότι θα θεραπεύονται και η πίστη που είχαν στον Άγιο έκανε το θαύμα. Χρήματα φυσικά δεν δεχόταν ποτέ, ούτε και έπιανε στα χέρια. Συνήθιζε να λέγει: «Η πίστη μας δεν πουλιέται». Βίωνε ολοκληρωτικά και έπασχε τα θεία. Ζούσε με αυταπάρνηση, διότι αγαπούσε πολύ πρώτα τον Θεό και μετά την εικόνα του τον πλησίον. Αιματηρούς αγώνες και προσπάθειες κατέβαλε για να διατηρήσει τους συγχωριανούς του και τους συμπατριώτες του στην πίστη, για να μην κλονιστούν και αλλαξοπιστήσουν στις χαλεπές εκείνες ημέρες και εποχές από τις πολλές και διάφορες πιέσεις από τους Τούρκους, αλλά και από τους διάφορους προατόσχημους λύκους τους Προτεστάντες που προσπαθούσαν να ποιμάνουν την πίμνη του Χριστού. Το κελί του μικρό, απέριτο, ευρισκόταν μέσα στον κόσμο. Ζούσε μέσα στον κόσμο, αλλά συγχρόνως κατόρθωνε να ζει και εκτός κόσμου. Σε αυτό, καθώς και για τα θεία του κατορθώματα, πολλοί τον βοηθούσαν οι δύο ημέρες, η Τετάρτη και η Παρασκευή που έμενε έκλειστο στο κελί του, προσευχόμενος, οι οποίες καρποφορούσαν περισσότερα πνευματικά τότε, διότι αγίαζαν και την εργασία των άλλων ημερών. Ώρες έμενε γονατιστός προσευχόμενος στο Θεό για το λαό του, που τον είχε εμπιστευτεί στα ασχετικά χέρια του δούλου του Αρσενίου. Η μεγάλη ευαισθησία του Αγίου Πατρός δεν άντεχε να κάνει κανένα κακό στην πλάση, ιδιαίτερα στα ζώα. Ποτέ του δεν κάθισε σε ζώο για να το κουράσει, για να ξεκουράσει τον εαυτό του. Προτιμούσε πάντοτε να βαδίζει πεζός και όπως συνήθιζε εξυπόλυτος. Είχε πάντοτε μπροστά του τον Χριστό και ποτέ του δεν κάθισε σε ζώο. Και έλεγε: «Εγώ που είμαι χειρότερος και από το γαϊδουράκι, πώς να καθίσω σε αυτό?»
για να κρύψει τις αρετές του από τα μάτια των ανθρώπων και να αποφύγει έτσι τους επένους κατέφυγε σε ορισμένες ιδιοτροπίες. Παρουσιαζόταν σαν σκληρός, θυμώδης, οξύθυμος. Απόπαιρνε τις διάφορες γυναίκες που από αγάπη για αυτόν και ευγνωμοσύνη προσπαθούσαν να τον βοηθήσουν με διαφόρους τρόπους να του μαγειρεύουν και να του στέλνουν φαγητό. Όπως χαρακτηριστικά έλεγε στον πιστό του φίλο και ψάρτη πρόδρομο τα εξής: «Εάν ήθελα να με υπηρετούν γυναίκες, θα γινόμουν έγκαμος ιερεύς και θα με υπηρετούσε παπαδιά. Τον καλόγερο που τον υπηρετούν γυναίκες δεν είναι καλόγερος». Όταν ύψωνε τα χέρια του για να παρακαλέσει για κάτι τον Θεό, άρχισε να τον παρακαλεί προσευχόμενος και φωνάζοντας: «Θεέ μου», λες και ξεκοβόταν η καρδιά του εκείνη την ώρα και θα δεις πως έπιανε τον Χριστό από τα πόδια και δεν του έκανε το αίτημά του. Εμείς, όπως έλεγαν οι Φαρασιώτες στην πατρίδα μας, τι θα πει γιατρός δεν ξέραμε, στο Χατζεφεντή τρέχαμε. Στην Ελλάδα μάθαμε από γιατρούς, αλλά κι αν τα πούμε στους εντόπιους, τους φαίνονται παράξενο. Εκτός από τα άλλα του χαρίσματα είχε και το προορατικό χάρισμα. Είχε πληροφορηθεί από το Θεό πως θα έφευγαν για την Ελλάδα, κάτι που έγινε στις 14 Αυγούστου του 1924 με την ανταλλαγή πληθυσμών. Γνώριζε προηγουμένως και το θάνατό του και ότι αυτό θα συνέβαινε σε ένα νησί. Η Αγία του Μορφή συνέχεια σκοπούσε και σκορπούσε χάρη και παρηγοριά. Το πρόσωπό του έλαβε από την ασκητική γυαλιάδα που έμοιαζε σαν το χρώμα του φτιασμένου κηδονιού. Είχε πια εξαλειωθεί από τους υπερφυσικούς αγώνες που έκανε από την αγάπη του στον Χριστό, καθώς και από τους πολλούς κόπους για την αγάπη προς το ποιμνιό του που το ποίμενε 50 χρόνια σαν καλός ποιμένος. Τρεις ημέρες πριν την εκδημία του ήρθε η Παναγία, τον γύρισε σε όλο το Άγιο Όρος, στα μοναστήρια, στους ναούς που τόσο επιθυμούσε να δει και δεν αξιώθηκε και του είπε ότι σε τρεις ημέρες θα παρουσιαστεί στον Κύριο που τόσο πολύ αγάπησε και έδωσε τον εαυτό του σε αυτό. Κοιμήθηκε στις 10 Νοεμβρίου του 1924 στην Κέρκυρα. Με λίγα λόγια αυτός ήταν ο Άγιος Αρσένιος. Από την Κέρκυρα το 1958 τα λείψανά του μεταφέρθηκαν από το μοναχό Παΐσιο και Άγιο της Εκκλησίας στην Κόνιτσα και το 1970 από τον ίδιο Άγιο στο γυναικείο μοναστήρι συγαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή, όπου ο Άγιος μετά το θάνατό του έκανε πολλά θαύματα. Θαύματα του Ορσίου Αρσενίου του Καπαδόκη. Αμέτρητα είναι τα θαύματα που οφείλονται στο μεγάλο αυτόν Άγιο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια που ήταν εν ζωή, αλλά και μετά την κοίμησή του. Ο Σολομών Κοσκερίδης διηγήθηκε ότι είχαν πάει μία παράλυτη τουρκάλα στο Χατζεφεντή, έτσι έλεγαν τότε τον Άγιο Αρσένιο. Μέσα σε μία μπατανία, την οποία διάβασε και αμέσως έγινε καλά. Από το Κελμύρι είχαν φέρει μία γυναίκα λεπρή στον Χατζεφεντή, την οποία διάβασε και καθαρίστηκε η λέπρα της και όπως διηγείται ο πρόδρομος Κουρτσινόγλου, το πρόσωπό της μετά φαινόταν σαν πρόσωπο παιδιού τρυφερό. Η Σωτηρία Χριστοφορίδου διηγήθηκε ότι μία τουρκάρα τυφλή, ονόματι Μεριάμα, την είχαν φέρει στον πατέρα Αρσένιο, ο οποίος την διάβασε και ήρθε το φως της. Από το Σατή θυμάται ο Ανέστης Καρασαόγλου ότι κάποιος ιερεύς είχε γυναίκα στήρα και έφερε στον Άγιο Αρσένιο ένα φόρεμα της πρεσβυτέρας να το διαβάσει για να αποκτήσει παιδιά. Ο Άγιος Αρσένιος, αφού το διάβασε, είπε στον ιερεύ: «Η πρεσβυτέρα σου θα γεννήσει κόρη και να την ονομάσει Εύα, όπως και έγινε». Η Στέλλα Κογλανίγλου διηγείται ότι είχαν φέρει στο πατρικό της σπίτι στα Φάρασα έναν βουβό Τούρκο ηλικίας 30 ετών και ο πατέρας της τον πήρε και τον πήγε στον πατέρα Αρσένιο για να τον διαβάσει και να γίνει καλά. Ενώ ο Χατζεφετής του διάβαζε το Ευαγγέλιο, πριν ακόμη τελειώσει, ο βουβός άρχισε να μιλάει. Στη συνέχεια, τον πήγε και πάλι στο σπίτι του και ο βουβός μιλούσε. Δηλαδή, το φιλοξένησε και θεραπευμένο και την άλλη μέρα τον πήραν οι συγγενείς του και έφυγαν. Η Αμαλία Ελευθεριάδου διηγείται πως ο Άγιος Αρσένιος έλεγε ότι πριν ότι θα πάμε στην Ελλάδα και ότι αυτός θα ζήσει μόνο 40 ημέρες εκεί. Κάποιος Φαρασιώτης, όταν τον άκουσε, τον Χατζεφετή του είπε: «Τι είσαι εσύ που τα ξέρεις αυτά, Θεός?» Ο Χατζεφετής τότε απάντησε: «Είμαι πιστός δούλος του Θεού και το ξέρω». Στη μνήμη του Αγίου Χρυσοστόμου είχαν καθίσει πανηγυριώτες μετά τη Θεία Λειτουργία έξω από τον ναό και έτρωγαν. Εκεί στον Άγιο Χρυσόστομο ήταν ένα αγίασμα το οποίο έβγαινε άφθονο από μία τρύπα ενός βράχου και έπεφε σαν καταράκτης από ψηλά κάτω στο ζευαντή ποταμό. Άλλοτε πάλι τραβιόταν πίσω τελείως και χανόταν. Ενώ λοιπόν έτρωγαν οι άνθρωποι, σηκώθηκε μία γυναίκα να πάρει λίγο νερό. Εκείνη τη στιγμή το νερό τραβιόταν πίσω και η γυναίκα έτρεξε στον Άγιο Αρσένιο και του το είπε:
ο Άγιος πήρε το Ευαγγέλιο και πήγε στην τρύπα του βράχου, γονάτισε και διάβασε λίγο και το νερό ήρθε αμέσως. Αυτό συνέβαινε πολλές φορές. Τραβιόταν το νερό και ερχόταν και πάλι μετά από αρκετό διάστημα. Ο Αναστάσιος Λεβίδης λέγει ότι ήταν το φυσικό φαινόμενο παλήρια και άμμωτος. Ο δούλος όμως του Θεού Χατζεφετής παρακαλούσε το αφεντικό του τον Θεό και του το έφερνε όποτε ήθελε, χωρίς να περιμένει. Ο Γαβριήλ Κορτσίνογλου, ο δεύτερος αναγνώστης του πατρός Αρσενίου, είχε διηγηθεί το εξής. Είχαμε πάει μία φορά στον Άγιο Χρυσόστομο με τον Χατζεφετή και με το θείο μου πρόδρομο για θεία λειτουργία. Ενώ ο Χατζεφετής ετοιμαζόταν, φορούσε τα ιερά του άμφια, εγώ πήγα στο αγίασμα να πάρω νερό για τη θεία λειτουργία. Μόλις έφτασα στο αγίασμα, εκείνη την ώρα το νερό τραβιόταν μέσα και έτρεξα στο Χατζεφετή, ο οποίος ήρθε αμέσως με τη φυλάδα στη μασχάλη του, ενώ με τα χέρια τύλιγε τα κορδόνια από τα επιμάνικά του στο δρόμο και περπατούσε. Μόλις διάβασε, στο μάτι του βράχου το νερό άρχισε να βροντάει και να έρχεται. Γέμισα μετά και πήγαμε για τη θεία λειτουργία. Επάνω σε ένα βράχο, μέσα σε μια σπηλιά, ήταν ένα ξοκλήσι της Παναγίας. Οι φαρασιώτες είχαν προεκτείνει προς τα έξω του βράχου σαν ιδένιο εξώστη για ευρυχωρία. Για να φτάσουν μέχρι εκεί, έπρεπε να ανέβουν 40 σκαλοπάτια σκαλιστά στο βράχο, αλλά άλλα 120 που είχαν φτιαγμένα με σανίδες. Σε αυτό λοιπόν το εξοκλήσι είχα πάει να λειτουργήσει ο πατήρ Αρσένιος και ο πρόδρομος ως συνήθως. Όταν τελείωσε η θεία λειτουργία, ο πατήρ βγήκε λίγο στον εξώστη. Εκεί που ακουμπούσε, ξεκαρφώθηκε μία σανίδα και ο πατήρ έπεσε κάτω στον κρεμό. Ένας γεωργός που τον είδε από απέναντι να πέφτει, άφησε τα πόδια του στο ζυγό και έτρεξε να το συμμαζέψει το σκορπισμένο του κορμί όπως νόμιζε. Ο πρόδρομος δεν είχε καταλάβει τίποτε γιατί ήταν μέσα στον ναό και συγύριζε. Όταν λοιπόν έφτασε ο γεωργός εκεί κοντά στον κρεμό, είδε το κορμί του πατρός Αρσενίου ολόκληρο αλλά ακίνητο και πήγε να το πιάσει. Ο Άγιος όμως είπε αυστηρά στον γεωργό: «Μη με αγγίζεις, δεν έχω τίποτα». Έμενε ακίνητος ο Άγιος, όχι γιατί είχε χτυπήσει, αλλά από μεγάλη συγκίνηση, διότι την ώρα που έπεφτε κάτω στον κρεμό, τον πήρε στην αγκαλιά της μια γυναίκα, τον κατέβασε και τον άφησε. Είχε νιώσει τον εαυτό του, όπως έλεγε εκείνη την ώρα, σαν να ήταν μωρό παιδί στην αγκαλιά της μητέρας του. Σηκώθηκε λοιπόν μετά από συγκίνηση και ανέβηκε από τον κρεμό και τα 160 σκαλοπάτια. Και μόνο αυτά συμπλήρωσαν 50 μέτρα ύψους και πήγε ξανά στο ξοκλήσι της Παναγίας και διηγήθηκε τι έγινε στον πρόδρομο, ο οποίος ήταν αφοσιωμένος στο ναό. Ο Γεωργός επίσης πήγε στα Φάρασα και το ομολογούσε. Ένας Τούρκος από το χωριό Τελάλιδες είχε μολύνει και το αγίασμα του Αγίου Χρυσοστόμου και ο Άγιος για να τον παιδαγωγήσει τον τιμώρησε. Τον έφεραν και αυτόν στο Χατζεφεντή για να το διαβάσει να γίνει καλά. Ο Άγιος όμως τον κράτησε μία εβδομάδα χωρίς να το διαβάσει. Ο ψάλτης του που έβλεπε να καρθεί τον Τούρκο μία εβδομάδα παραξενεύτηκε και είπε στον Άγιο Αρσένιο: «Να έχω την ευχή σου, τι κρατάς μία εβδομάδα αυτόν τον Τούρκο ενώ άλλους αρρώστους πιο βαριά τους διαβάζεις και γίνονται αμέσως καλά?» Και απάντησε ο Άγιος Αρσένιος: «Τον κρατώ για να κάνει κανόνα, γιατί αυτός έχει χοντρό κεφάλι και δεν το έχει σε τίποτε, μόλις το κάνω καλά να πάει πάλι και να κάνει το ίδιο». Όταν τελείωσε την εβδομάδα, τότε το διάβασε και επανήλθε το πρόσωπό του στη θέση του και του έκανε παρατήρηση του Τούρκου: «Άλλη φορά, όταν τα βακούφια των χριστιανών να τα προσκυνάς από μακριά και να παίρνεις δρόμο». Είχαν φέρει κάποτε από τους Τελάλιδες μια τυφλή μουσουλμάνα ονόματι Φάτμα, ημέρα Τετάρτη στον Άγιο να τη διαβάσει να γίνει καλά. Επειδή ήταν έκλειστος, αφού χτυπούσαν την πόρτα του κελιού του αρκετά οι συνοδοί της τυφλής, την άφησαν απ' έξω και πήγαν στο μεσοχώρι. Εκείνη την ώρα μια φαρασιώτησα που της είχε αγγελωθεί το χέρι, πήγε στο κελί του Αγίου και πήρε από το κατόφλι της πόρτας χώμα. Άλυψε το παθεμένο χέρι της και έγινε καλά. Έτσι έκαναν οι φαρασιώτες αυτές τις δύο ημέρες που έμενε έκλειστος και δεν τον ενοχλούσαν. Όταν λοιπόν είδε την τυφλή, την ρώτησε γιατί περιμένει και η τυφλή της είπε την αιτία. Τότε η φαρασιώτητα της απάντησε: «Τι κάθεσαι και χασομεράς, δεν ξέρεις ότι ο Χατζεφεντής την Τετάρτη και την Παρασκευή δεν ανοίγει? Πάρε χώμα από το κατόφλι της πόρτας και τρίψε τα μάτια σου να γίνεις καλά, όπως κάνουμε και όλοι αυτές τις ημέρες όταν αρρωσταίνουμε». Η φαρασιώτησα έφυγε και πήγε στη δουλειά της. Η μουσουλμάνα όμως είχε παραξενευτεί στην αρχή γι' αυτό και το όταν που άκουσε. Αλλά μετά έψαξε και βρήκε το κατόφλι, πήρε χώμα και έτριψε τα μάτια της και αμέσως άρχισε να βλέπει θαμπά. Από τη χαρά της τότε πήρε μία πέτρα και χτυπούσε σαν τρελή την πόρτα του Αγίου, ο οποίος άνοιξε και επειδή είδε πως ήταν μουσουλμάνα, ενώ δεν μιλούσε αυτή την ημέρα, έκανε διάκριση και την ρώτησε τι θέλει. Του είπε το λόγο και ο Άγιος πήρε το Ευαγγέλιο
και την διάβασε αμέσως και ήρθε όλο της το φως. Εκείνη τότε από τη χαρά της έπεσε στα πόδια του και τον προσκυνούσε με ευλάβεια. Αλλά ο Άγιος τη μάλωσε και της είπε: «Εάν θέλεις να προσκυνήσεις, να προσκυνήσεις τον Χριστό που σου έδωσε το φως και όχι εμένα». Έφυγε μετά χαρούμενη να βρει τους συνοδούς της και ανεχώρησαν για το χωριό τους. Φαρασιώτες από τη Δράμα και εγκατεστημένοι στη Θεσσαλονίκη διηγήθηκαν ότι δύο σέχοι, αρχηγοί των μουσουλμανικών φυλών και μάγοι, από το Χατζή Πεχτές είχαν επισκεφθεί τον πατέρα Αρσένη. Ο Άγιος τους δέχτηκε και τους έφτιαξε καφέ. Οι σέχοι όμως άρχισαν τις ανόητες και ζαλισμένες ερωτήσεις που έφερναν μόνο πονοκέφαλο. Ο Άγιος για να τους ξεφορτωθεί τους είπε: «Δεν μπορώ να σας ακούω γιατί με πονάει το κεφάλι». Εκείνοι όμως δεν κατάλαβαν και είπε ο ένας τον Άγιο Αρσένη: «Παπάς αφέντης, θα σου φτιάξουμε ένα μουσκά και άμα το φορέσεις όλη σου τη ζωή δεν θα συμπονέσει το κεφάλι σου». Ο Άγιος τους απάντησε τότε αυστηρά: «Έχω μεγαλύτερη δύναμη από τη δική σας και μπορώ να σας κάνω με τη δύναμη του Χριστού να μην κουνηθείτε καθόλου από τον τόπο που κάθεστε». Τους άφησε αμέσως τότε και πήγε δίπλα στο κελί του. Όταν είχαν αποτελειώσει τον καφέ τους οι σέχοι και θέλησαν να φύγουν, με κανένα τρόπο δεν μπορούσαν να κουνηθούν από τον τόπο που κάθονταν, διότι ένιωθαν να είναι δεμένοι με ένα όρατο δέσμα. Αναγκάστηκαν τότε να φωνάξουν τον Άγιο Αρσένιο για να τους λύσει. Ο Άγιος πήγε αμέσως, αλλά δεν τους μίλησε, μόνο με νόημα τους έκανε να φύγουν και έτσι μπόρεσαν να ξεκοκαλώσουν από τον τόπο τους. Οι σέχοι κατάλαβαν το σφάλμα τους και ζήτησαν συγχώρεση από τον Άγιο και του είπαν φεύγοντας: «Παπάς αφεντής, συγχώρεσέ μας, η δύναμή σου είναι μεγάλη, γιατί την παίρνεις από τη μεγάλη σου πίστη. Εμείς με τον Σατανά δουλεύουμε». Ο Παναγιώτης του Εσνεπαρίδη, όταν ήταν 20 ετών, είχε τρελαθεί εξαιτίας μιας κοπέλας που είχε ερωτευτεί. Η τρέλα του ήταν πολύ σοβαράς μορφής και δεν μπορούσαν να τον δέσουν. Τελικά ο αδελφός του μαζί με άλλους την ώρα που κοιμόταν τον έδεσαν και τον έφεραν στον Άγιο. Μόλις άνοιξε την πόρτα του κελιού του ο Άγιος για να δει ποιοι χτυπούν και τι θέλουν, ο τρελός, παρόλο που ήταν και δεμένος με αλυσίδες, όρμησε στον Άγιο Αρσένιο να τον χτυπήσει με τα αλυσοδεμένα χέρια του. Ο Χατζεφεντής είπε εκείνη την ώρα: «Κύριε Ιησού Χριστέ», και πάλι είπε: «Κάτω, Σατανά». Ο τρελός μαζεύτηκε αμέσως σαν κουβάρι. Μετά πήρε το Ευαγγέλιο, τον διάβασε και έγινε αμέσως. Ύστερα δημιούργησε και οικογένεια. Αυτό το διηγούνται οι φαρασιώτες από την περιοχή της Δράμας. Είχαν ληστέψει μια φορά πάλι οι Τούρκοι ιερά σκεύη της Εκκλησίας. Οι φαρασιώτες ανησυχούσαν και προσπαθούσαν να βρουν τους κλέφτες. Ο Χατζεφεντής όμως ατάραχος τους λέγει: «Μην ανησυχείτε, θα δείτε τον Αγιώργη να τα φέρνει πίσω». Όταν οι ληστές έφτασαν στο καζάν Ταγί, ενώ ήταν μέρα και ο ουρανός καθαρός, έπεσε απότομα μια παράξενη μαυρίλα μπροστά τους. Που ήταν αδύνατο να προχωρήσουν, ούτε καν στο ποταμό Φεραχτή ήταν δυνατό να περάσουν που είχαν μπροστά τους. Κατάλαβαν τότε οι ληστές ότι ήταν από το Θεό αυτό το παράξενο φαινόμενο και γύρισαν προς τα Φάρασα. Μετά φόβο Θεό πίστεως και αγάπης προσέρχεται. Για να επιστρέψουν τα ιερά σκέπη. Όταν όμως προχώρησαν λίγο το δρόμο προς τα Φάρασα και η μαυρίλα είχε φύγει, το θεώρησαν για τυχαίο γεγονός και γύρισαν ξανά με τα φορτωμένα ζώα για το χωριό τους. Με το γύρισμα όμως για το χωριό τους ένιωσαν κάποιον να τους δέρνει αόρατος και να τους φέρνει έτσι κατά πόδι μέχρι τα Φάρασα. Έφτασαν με τα κλεμμένα ιερά σκεύη στα Φάρασα και φώναζαν τους φαρασιώτες οι κλέφτες να τα ξεφορτώσουν γρήγορα, γιατί αυτοί με τα χέρια τους προστάτευαν τα κεφάλια τους από τις ξυλιές που ένιωθαν να τρώνε. Η Οσία Καραμουτίδου, όταν ήταν νεόλυμφη, φορούσε μία μανδύλα παρδαλής μυρνιώτικα. Ο Άγιος Αρσένιος επανειλημμένος της έκανε παρατηρήσεις για να την πετάξει και να φοράει και αυτή σεμνά όπως οι άλλες φαρασιώτησες, αλλά αυτή δεν άκουγε. Μία ημέρα που την είδε πάλι να τη φοράει, της είπε αυστηρά: «Φράγκικες αρρώστιες στα Φάρασα δεν θέλω. Εάν δεν συμμορφωθείς να το ξέρεις, τα παιδιά που θα γεννάς αφού θα βαπτίζονται θα φεύγουν αγγελούδια και εσύ δεν θα χαρείς κανένα». Δυστυχώς και πάλι δεν είχε συμμορφωθεί, αλλά μόνο της έφυγαν δύο αγγελούδια, τότε πέταξε την παρταλή μαντήλα και πήγε στον Άγιο Αρσένιο να ζητήσει συγχώρεση. Ο Άγιος, αφού τη συγχώρησε, της είπε: «Πήγαινε τώρα στην ευχή του Χριστού και το πρώτο παιδί που θα γεννήσεις θα είναι αγόρι και θα το ονομάσουμε Αρσένιο. Το δεύτερο μετά θα είναι κόρη και θα το ονομάσουμε Ειρήνη». Όπως και έγινε. Κάποτε πήγαν τρεις Τούρκοι να ληστέψουν τον Άγιο. Επειδή άκουγαν ότι τρέχει πολλοί κόσμο στον Άγιο Αρσένιο, νόμιζαν ότι θα έχει πολλά χρήματα, ενώ ο Άγιος χρήματα δεν έπαιρνε στα χέρια. Οι ληστές λοιπόν πήγαν ημέρα Τετάρτη για να το βρουν σίγουρα στο κελί του, επειδή είχαν υπόψη τους ότι έμενε Τετάρτη και Παρασκευή έκλειστος. Οι μεν δύο κλέφτες κάθισαν απ' έξω, δε τρίτος, αφού μπήκε από το παράθυρο, άνοιξε την πόρτα του κελιού και πέρασε ένα πόδι. Ο Άγιος Αρσένιος εκείνη την ώρα διάβαζε την νυχτερινή του ακολουθία, και όταν άκουσε θόρυβο, έριξε μια ματιά προς την πόρτα,
στη στιγμή εκείνη ακριβώς που περνούσε το ένα πόδι ο ληστής. Εκείνη η ματιά όμως του Αγίου, λες και ήταν δυνατόν ηλεκτρικό ρεύμα, τον κοκάλωσε, όπως βρισκόταν με το ένα πόδι μέσα και με το άλλο απ' έξω οπλισμένο, με τα μαχαίρια και τα φυσιλέκια. Ο Άγιος μετά τη ματιά εκείνη συνέχισε την ακολουθία του ατάραχος. Οι άλλοι δύο όμως ληστές που ήταν απ' έξω ανησυχούσαν. Γιατί άραγε και θα τους έπαιρνε η μέρα και μπήκαν και αυτοί. Όταν είδαν τον σύντροφό τους με ακίνητο το πόδι μέσα στο κελί και το άλλο απ' έξω στο μικρό διάδρομο τους έπιασε τρόμος. Παρακάλεσαν τότε τον Άγιο Αρσένη να τους συγχωρέσει και να λύσει τον σύντροφό τους από εκείνο το άορατο δέσιμο. Ο Άγιος, χωρίς να διακόψει την ακολουθία του, έκανε νόημα να φύγει και έτσι μπόρεσε να λυθεί και έφυγαν. Οι Τούρκοι αυτοί μετά το ομολογούσαν και στους άλλους Τούρκους αυτό που έπαθαν και έλεγαν: «Αμάν, αμάν, μην πάτε ποτέ να ληστεύσετε το Χατζεφετί». Ο πρόδρομος Εσνεπίδης διηγήθηκε μία φορά πως είχαν έρθει πολλοί τσέτες στο χωριό και έτυχε και εκείνος να είναι άρρωστος στο κρεβάτι και να σπαρταράει σαν το ψάρι. Όταν τον ειδοποίησαν, βρέθηκε σε δύσκολη θέση σαν πρόεδρος, γιατί έφερνε την ευθύνη του χωριού και είπε σε αυτούς που ήταν γύρω του να τον πιάσουν και έτσι όπως ήταν να τον πάνε στο Χατζεφετί, όπως και έκανε. Ο Άγιος Αρσένιος, όταν τον είδε σε αυτή την κατάσταση και έμαθε που είχαν έρθει οι Τούρκοι, ούτε καν τη φυλάδα του πήρε να το διαβάσει. Αλλά χωρίς να χασομερίσει, καθόλου πήρε ένα κανδυλοκέρι και τον ευλόγησε. Το τύλιξε στο δεξί του χέρι και του είπε: «Πήγαινε παλικάρι στην ευχή του Χριστού και διώξε τους Τούρκους να μην μπουν στο χωριό μας». Αμέσως έγινε καλά με την ευχή του, συγκέντρωσε τα παλικάρια του χωριού και τους έδιωξε, χωρίς να έχουν ούτε ένα τραυματίο. Ο ίδιος διηγήθηκε ότι μία φορά είχαν πάει πολλοί τσέτες για να πατήσουν τα Φάρασα. Στο χωριό οι άντρες έλειπαν, άλλοι στα μακρινά κτήματα και άλλοι στα ταξίδια. Αναγκάστηκε τότε να μαζέψει τα μικρά παιδιά μόνο για να δείξουν στόχο γύρω από το κάστρο. Μερικοί γέροι που ήταν εκεί και αυτοί σκόρπισαν και τελικά έμεινε μόνος του με την απόφαση να σκοτωθεί καλύτερα παρά να είδει Τούρκους στο χωριό. Είχαν τελειώσει όμως οι σφαίρες του και μετά έπιασαν ζωντανό αυτόν οι Τούρκοι. Αφού τον έδεσαν γερά, «Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Είδαμε το φως το αληθινό, ανελάβαμε πνεύμα επουράνιο, σέβρομε πίστη την αλήθεια, αδιαίρετον τριάδα προσκυνών, αφιγαρήμα σε σωσέ». Πάντοτε αξίως ευχαριστήσομεν το Κύριο. Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Τη. Κύριε, ελέησον. Ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή λιγών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σοι, Κύριε. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη προέλθεμεν του Κυρίου Δεϊθού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Αγίε, ευλογήσον. Ευλογώ τους ευλογώντας σε Κύριε και αγιάζον τους επισήμπη επιθώτας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία στο πλήρμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξων θεκείς του να μην και μην καταλήψει εμάς, ο οποίος της επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου, δώρησε της εκκλησίας σου, της ιερεύσης, της άρχου σου, νημό το στρατό και πατή του λαού σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειων, άνωθεν εστί καταβαίνω εξ του πατός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνησαν να πέμπουν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το μέγα ελεός σου,
δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθά υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Θα υπερελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψει, διαφυλάξει, συγχωρήσει, θεαφέ, των αμαρτιών των δούνων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του κατοικούντων και παρευρισκομένων την πόλη ταύτη, των ευλαβών προσκυνητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Οικουτούτου και των δούνων του Θεού, Δημητρίου Ιερέως, μετά τη οικογένεια αυτού και τη τιμία συνοδεία αυτού. Δημητρίου Ευαγγέλου και της οικογένειας αυτών τέκνων και αγωνών Χρήστου και της οικογένειας Μιχαήλ και της οικογένειας Ευαγγελίας Μαρίας και της οικογένειας Δημητρίου Ιερέως και της συνοδείας του Ιωστίνου Ιερομονάχου Ειρήνης Ελευθερίας τέκνων και αγωνών Επαμενώντα Μαρίας Φωτίου Ελευθερίας Παναγιώτας Ιωάννου Φωτίνης Γαβριέλας Χριστίνας Χριστίνας Φωτίνης Δήμητρας των επιτελούντων την Αγία Νεορτήν ταύτη και προσφερόντων τα δώρα ταύτα, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλακθήνα την Αγία Εκκλησία ταύτη και την πόλη ταύτη και πάσαν πόλη και χώρα, από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποτισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φρεδίου θανάτου και υπέρ του ήλιου ρευμένη και ευδιάλεπτο γενέστη των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψει και διασκεδάσει πάσαν αρκήν και νόσων, την καθημών κινουμένη και ρίσεστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Ελέξον, Κύριε, ελέξον, Κύριε, ελέξον. Και τη δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεής ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός, σωτηρημών ηλπής πάντων των περάτων της γης και των θαλάσσι και αήρ μακράν και ήλαιος ήλαιος γεννήμι δέσποτε από τις αμαρτίες μου και ελέησον ημάς ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων Αμήν Ειρήνη πάση και το Πνεύματι σου Δέσποτα πολιέδε, Κύριε ο Χριστέ Θεός μου, πρεσβείες της Παναχράντας Πνευσιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας δυνάμει του τιμή και ο Ζωπιού Σταύρου τη χάρη του Παναγίου και Ζωδόφου Τάφου, προστασίες του τιμήν από ουρανίων θείων αερών αείλων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του τιμήν δόξου προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Παρθένου Αποστόλων, του Ιενδόξου και Παρθένου Αποστόλου Ιούδα του Θαδέου, των Αναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων, Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου του Ιωάννου του Χριστόμαθα, Ανασίου και Κυρίου, Ιωάννου του Ελεήμωρος Πατριαρχών Αλεξανδρίας Νικολάτιο Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου του Μεθούτος Νεκταρίου, Πενταπόλεως και ο Διονυσίου Υγιήνης των Θαυματουργών, των Αγίων Δόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μεροβλήτου, Θεοδόρων Τύρων και Στρατιλάτου Μιλάτου Θαυματουργού, των Αγίων Δόξων Ιωμαρτύρων Θεραλάπους και Ελευθερίου Γραντίου Πολυκάρπολη, των Αγίων Δόξων Μαρτύρων Μαθέκλης Εκατερίνης Βαρβάρας Κυριακής Μαρίνης Παρασκευής Εφημίας Ποτήρης και Ειρήνης Επάντων Αγίων Δόξων και Καλλιού των Μαρτύρων των Ασίων και Θαφόρων Πατέρων Ρωμών Αντωνίου του Μεγάλου Ευθυμίου του Μεγάλου Ανουφρίου Παϊσού Σάββου του Γεσμένου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου Πέτρου και Αθανασίου των Ανάθων Διονυσίου και Ιωαννικίου των Ενολύπων Ελεωρίνων του Μεγάλου και Πάντων των Ασίων των Αγίων Δόξων και Θαυματουργών Ισιδώρων Πυρουσιώτου και Χιοπολίτου των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Ιησού και Θεοφόρου Πατρός Σιμών, Αρσενίου του Καπαδόκου και τη μνήμη επιτελούμε και πάντρους των Αγίων ευπρόσδεκτων πίσω την τέση νημών. Δόρισε μη την άφηση των παραπτωμάτων νημών, σκέπασον ημάς την θυσία των πτερήγων, σου αποδίωξον αφού πάντα εχθρών και πολέμιων. Ειρήνευσον νημών την ζωή, Κύριε, ελέησον ημάς για τον κόσμο σου και σώσοντας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
δεηθούμεν. Κύριε ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσεις τους πέντε άρτους εν διερήμου και εξ αυτών πενταχισχυλίους άνδρες μορτάσεις, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και του έλεων και πλήθυνων αυτά την πόλη ταύτη και τη χώρα ταύτη, εις τους οίκους των προσφερόντων σοι τα δώρα ταύτα, εις των ιερών του των ναών και εις των κόσμων σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζων και τρέφων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ή και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώ Μαγίας Αυτομητρός δυνάμει του Τιμή και Ζωπίου Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Εκορανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμή Ενδόξου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίων Ενδόξου του Πανεφήμων Αποστόλου, Ιούδα του Θαδαίου, των Αγίων Ενδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ισιδώρων, Κουλουσιώτου και Χιοπολίτου, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρου και Μυροβλήτου, Δημητρίου του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Ολυμπάρου, Δίωνος, Σωσιπάτρου, Τερτίου, Εράστου και Κουάρτου, του Αγίου Μάρτυρος Ορέστου και του Ισιού και Θεοφόρου Πατρός Σιμών, Αρσενή του Καπαδόκου. Όν τη μνήμην επιτελούμεν του Ενεγής Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου και την Θεία Μυσταγωγία να πεταλέσσεμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσει ημάς, σαν αθώος και φιλάνθρωπος και δίκαιος. Και αγιάζοντα ημάς, Κύριε, φύλακτε εις πολλά έτη. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
Αγαπητοί τηλεθεατές, καλή σας ημέρα. Είχαμε συνδεθεί ζωντανά με τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρου Γάβητου, από όπου παρακολουθήσαμε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός των Αγίων Ισιδώρων βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά του Γάβητου, χτισμένος μέσα σε ένα μεγάλο σπήλαιο. Οι παλαιοί Αθηναίοι το ονόμαζαν ο Άγιος Ιδρέας, κατά το αθηναϊκό ιδίωμα. Πότε ακριβώς χτίστηκε ο ναός των Αγίων Ισιδώρων δεν μας είναι γνωστό. Παλαιά παράδοση αναφέρει ότι την αφορμή της ιδρύσεως έδωσε ανέβρεση στη σπηλιά λευκών εκ του χρόνου στον ασκητό, φέροντας στο στήθος του την εικόνα των Αγίων Ισιδώρων. Άλλοι, ότι το μέρος αυτό χρησιμεύε ως τόπος μελέτης των δύο Αθήνες φίλων και συμφοιτητών κατά τον 4ο αιώνα, βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Θεολόγου. Η εγκυκλοπαίδεια μακρύ αναβιβάζει την ίδρυση του ναού στον 16ο αιώνα, ενώ ο Αθηναίος ιατρός Τάσος Νερούτσος στο έργο του «Χριστιανική Αθήνε» γράφει τα εξής περί της θέσεως του ναού. Περί τους δυσμικούς λέγει πρόποδας του Λυκαβητού έξωθεν των πάλι ιερίων πυλών, όπου έγιντο εκείνε τάφη των εθνικών, υπήρχε ευκτήριον υπονόματι της Αγίας Σιών, περί το οποίο κατετίθεντο οι νεκροί των πρώτων χριστιανών μέχρι του φθήνοντος 4ου αιώνας. Καλή και ευλογημένη μέρα να έχετε. Thank you.